Estoy de acuerdo. Sinfonimos esas. Pero para mí es un cansancio por falta de concentración, porque no es normal que en la segunda parte hayamos estado a ese gran nivel que deseamos. Όμως αυτό πιστεύει πως είναι μια κούραση η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη συγκέντρωσης. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε πραγματικά πως μπορούμε να έχουμε το επίπεδο που επιθυμούσαμε. Ese primer gol que hemos recibido es, sin lugar a dudas, por una falta de entendimiento en la concentración. Sabíamos su tipo de juego, sabíamos su idea y nos hemos confundido. Tenemos que tener cuidado porque hay partidos que no nos va a dar oportunidad de cambiar el resultado. Το γκολ λοιπόν που δεχτήκαμε είναι χωρίς καμία αμφιβολία απόδειξη πως εκείνη τη στιγμή δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι, δεν ήμασταν καθόλου προσεκτικοί. Γνωρίζαμε πολύ καλά την ιδέα του παιχνιδιού του Όφη, γνωρίζαμε καλά τι θα προσπαθήσει να κάνει και είναι προφανές πως εμείς εκείνη τη στιγμή κάναμε λάθος, δεν το προσέξαμε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ από εδώ και στο εξής, γιατί θα υπάρχουν παιχνίδια που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ανατρέψουμε τα αποτελέσματα. Intento ser comprensivo con el cansancio y a veces con la falta de concentración, pero tengo la obligación de no ser comprensivo. Tenemos que seguir empujando porque queremos ser mejores. Προσπαθεί λοιπόν να κατανοήσει το γεγονός ότι κάποιες φορές οι παίχτες μας είναι κουρασμένοι ή και με έλλειψη συγκέντρωσης, όμως δεν του επιτρέπεται κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να έχει αυτή την κατανόηση, γιατί έχει την υποχρέωση πάντα να οθεί τους ποδοσφαιριστές του να γίνονται όλο και καλύτεροι. Πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι. Pero el resultado y cómo el equipo se ha reconstruido en la segunda parte habla muy bien de nosotros. Hemos metido 5 goles, hemos fallado un penalti, hemos tenido muchas ocasiones de gol y sin embargo no hemos hecho un partido brillante. Quiere decirse que podemos dar mucho más de sí. Όμως το γεγονός ότι ανασυγκροτήσαμε τις δυνάμεις μας στο δεύτερο ημίχρονο, το γεγονός ότι βάλαμε 5 γκολ, χάσαμε ένα πέναλτι και επίσης κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι, δείχνει πως μπορούμε να είμαστε έτσι. Αυτό μιλάει πολύ καλά για τη δουλειά που κάνουμε και για το πώς μπορούμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε έτσι. Sin lugar a dudas, la continuación de buenos resultados, la continuación de ser un equipo reconocible hace que seamos mejores cada día. Ahí está el progreso. Eso es lo que queremos. Χωρίς καμία αμφιβολία, φυσικά η συνέχεια που έχουν καλές εμφανίσεις μας και τα καλά αποτελέσματα δίνουν αυτοπεποίθηση στους παίχτες. Είμαστε μια ομάδα αξιοσημείωτη, μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια στα αποτελέσματά της και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε. No me voy a cansar de pedirles más cada día, primero porque es mi obligación y segundo porque creo en ello. Pueden hacerlo muy bien todos los jugadores que pongamos y hacerlo como lo han hecho en la segunda parte. Ahí no se notaba que había tantos cambios. Γι' αυτό και δεν θα σταματήσει ποτέ να ζητάει όλο και περισσότερα από τους ποδοσφαιριστές του. Δεν θα σταματήσει ποτέ να πιστεύει πως μπορούμε να τα πηγαίνουμε πάντα καλά. Γιατί το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν τόσο καλοί, δείχνει πως όλοι οι παίχτες είναι στη διάθεσή μας, όλοι οι παίχτες είναι ικανοί να κάνουν αυτά που τους ζητάμε. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν φαινόταν τόσο πολύ ότι υπάρχουν 5 αλλαγές. Ότι υπάρχουν τόσες πολλές αλλαγές. Metemos muchos goles. 72. En 1972. No había nacido. Το 72 δεν είχε καν γεννηθεί. Bueno, sí. Bueno, sí, pero no lo digáis. Ναι, αλλά μην το πείτε. Είχε γεννηθεί. Yo creo que tiene que ver con la sintonía del juego y que cada vez estamos muy bien. Estamos jugando bien, estamos encontrando portería. La afición está disfrutando. El año pasado ganábamos partidos y la gente se iba descontenta. Los de la grada y nosotros. Este año no. Πιστεύει πως έχει να κάνει με τον συντονισμό του καλού παιχνιδιού αυτό. Το γεγονός ότι εμείς τα πηγαίνουμε καλά αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια ομάδα η οποία είναι αποτελεσματική. Βάζουμε πολλά γκολ. Έχουμε επιτυχία λοιπόν στο να σκοράρουμε. Παρουσιάζουμε ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος λοιπόν είναι ευχαριστημένος. Σε σχέση με την περσινή χρονιά που για παράδειγμα μπορεί να κερδίζαμε τα παιχνίδια, αλλά ο κόσμος έφευγε δυσαρεστημένος από το γήπεδο και ο κόσμος, οι θεατές, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Τα πράγματα λοιπόν πάνε φέτος καλύτερα. La afición está contenta, está disfrutando por la calle, cuando nos dicen cosas especialmente agradables, cuando vienen al estadio, pero eso es una responsabilidad. Tenemos que seguir igual, no podemos defraudar a la gente.
Όμως αυτό λοιπόν δείχνει πως το γεγονός ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, ο κόσμος που μας συναντάει στο δρόμο και που μας λέει πράγματα ιδιαίτερα ευχάριστα, μιλάει καλά για τη δουλειά μας, όμως αυτό μας δίνει και την υποχρέωση να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, γιατί δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Vivir en la exigencia es donde te pone donde quieres llegar, si más arriba o quedarte entre en el medio. Siempre tenemos que buscar ir arriba, siempre. Και εξαρτάται και από τις απαιτήσεις που έχεις. Αν θέλεις να πηγαίνεις πάντα προς την κορυφή και συνέχεια πιο ψηλά, ή αν συμβιβάζεσαι με το να είσαι μέτριος. Εμείς θα κοιτάζουμε πάντα όλο και πιο ψηλά. Μια τελευταία ερώτηση να μας κάνει ο Ζάπης. Προκειμένου για τα τρία παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά από πλευρά στόχων, αλλά και από θέμα βοήθεια για την ομάδα. Τι είναι αυτό που θα ζητήσει από τους παίκτες του προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στους τρεις αυτούς αγώνες? Les voy a pedir lo mismo y espero, sería una garantía que mi equipo esté al nivel que está en los últimos partidos. Θα του ζητήσει ακριβώς το ίδιο που του ζητάει μέχρι. Θα ζητήσει ακριβώς το ίδιο από τους ποδοσφαιριστές του, ό,τι κάνει μέχρι στιγμής. Και αν το κάνουν, θα είναι εγγυημένο πως θα τα πάμε καλά και στα τρία αυτά παιχνίδια. Fantástico. Queremos que presionen a los demás y eso aquí el puesto fijo no lo tiene nadie. Είναι φανταστική. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει να πιέζουν τους υπόλοιπους, γιατί εδώ τη θέση του σίγουρα δεν την έχει κανένας. Los jugadores se ponen y se quitan en las alineaciones. Sería fácil que eligiéramos a los 11 del domingo porque vemos su rendimiento. Y así es. Hay jugadores que pasan por buenos momentos y los intentamos aprovechar. Οι παίκτες λοιπόν μπαίνουν και βγαίνουν από την αποστολή, από την επιλογή μας. Όλοι θα ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε τους 11 παίκτες, όμως όλα εξαρτώνται από τη δική τους απόδοση. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να προσπαθεί για τη θέση του.